εχθρός του ανθρώπινου γένους. Θα δράμε πανουργία για να οδηγήσει στην αίρεση, ακόμα και τους πιο εκλεκτούς. Δεν θα ξεκινήσει με την ψυχρή απόρριψη της Αγίας Τριάδας και της Παρθενίας της κυρίας Θεοτόκου, αλλά θα ξεκινήσει ανεπαίσθητα να καταστρέφει τη διδασκαλία και παράδοση της Εκκλησίας που έφτασε σε εμάς μέσω των Αγίων Πατέρων από το Άγιο Πνεύμα. Λίγοι θα παρατηρήσουν αυτά τα καλοπιάσματα του εχθρού, μόνο εκείνοι που είναι πολύ έμπειροι στην πνευματική ζωή. Οι αιρετικοί θα αποκτήσουν ισχύ επάνω στην Εκκλησία και θα τοποθετήσουν τους υπηρέτες τους παντού. Τους ευλαβείς θα τους κοιτάζουν περιφρονητικά. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι από τους καρπούς τους θα αναγνωρίσετε τους χριστιανούς από τους αιρετικούς. Η καταδίωξη θα κατευθύνεται όχι μόνο εναντίον των ποιμένων, αλλά και εναντίον όλων των δούλων του Θεού, δηλαδή των πιστών. Θα αναγνωρίζετε αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτου από τις υπερήφανες διαθέσεις τους και την αγάπη τους για την ισχύ. Θα είναι συκοφάντες, προδότες, παντού θα επιδεικνύουν έχθρα και κακοήθεια. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε ότι οι καρποί τους θα τους κάνουν γνωστούς. Οι αληθινοί υπηρέτες του Θεού είναι ταπεινοί, αγαπούν τον συνάνθρωπό τους και είναι υπάκουοι στην Εκκλησία. Οι μοναχοί θα ταλαιπωρηθούν υπερβολικά από τους αιρετικούς και η μοναστική ζωή θα καταφρονηθεί. Τα μοναστήρια θα σπανίζουν τότε, ο αριθμός των μοναχών θα ελαττωθεί και αυτοί που θα παραμείνουν θα υποφέρουν από βία πάρα πολύ. Αυτοί που μισούν τη μοναστική ζωή θα αγωνίζονται να προσελκύσουν τους μοναχούς με το μέρος τους, υποσχόμενοι σε αυτούς προστασία και κοσμικά αγαθά και απειλώντας τους με εξορία αν τελικά δεν τους ακολουθήσουν. Αυτές οι απειλές θα προκαλέσουν μεγάλη απόγνωση στους μικρόψυχους, αλλά όχι στους αληθινά πιστούς. Αλίμονο στους μοναχούς εκείνες τις μέρες που θα καθυλωθούν από ιδιοκτησίες και πλούτη και που θα είναι έτοιμοι να υποταχθούν στους αιρετικούς. Ο Θεός μας όμως είναι ισχυρότερος από τον εχθρό και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους δούλους Του, τα παιδιά Του. Οι αληθινοί χριστιανοί θα παραμείνουν μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, αλλά θα προτιμήσουν να ζουν σε απομονωμένα και ερημικά μέρη. Μην τρομάξετε, μην φοβηθείτε τις θλίψεις, αλλά πιο πολύ να φοβηθείτε την αίρεση, διότι αυτή μας γυμνώνει από τη χάρη και μας απομονώνει από τον Χριστό. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.